Όλο και περισσότεροι πολίτε ρίχνουν ψήφο εμπιστοσύνη στο συμπαραστάτη του Δημότη του Δήμου Θεσσαλονίκη, καθώ φέτο, δεύτερη χρονιά λειτουργία του θεσμού, οι έγγραφε καταγγελίε κατοίκων και επιχειρήσεων υπερδιπλασιάστηκαν από 50 σε περισσότερε από 100. Οι καταγγελίε, όπω διευκρινίζει ο κ. Απόστολο Αγγελόπουλο, διακρίνονται σε ζητήματα καθημερινότητα και σε πιο σύνθετα θέματα. Μια ομάδα μεγάλη αφορά τα ζητήματα καθημερινότητα, δηλαδή από κάδους απορριμμάτων, διάφορα ζητήματα της ο καθημερινότητας, ογκώδη, κυκλοφοριακό, τέτοια ζητήματα. Και από την άλλη μεριά είναι μια μεγάλη ομάδα καταγγελιών που αφορούν πιο σύνθετα ζητήματα, συναλλαγών των πολιτών με τον Δήμο, οικονομικές συναλλαγές, ζητήματα κατασχέσεων, όφυλων, ε, ακόμα και ζητήματα πράξεων, βεβαιώσεων που πρέπει να εκδώσει ο Δήμο και υπάρχει κάποια έρηδα με τον πολίτη. Όπω επισημαίνει ο κ. Αγγελόπουλο, ο ρόλο του είναι αμυγό διαμεσολαβητικό και όχι ελεγκτικό, δηλαδή είναι η εξέβρεση τη καλύτερη λύση μεταξύ υπηρεσία και δημότη. Παρεμβαίνουμε διαμεσολαβητικά πάντα και όχι ελεγκτικά στην υπηρεσία, προσπαθώντα να βρούμε μια κατάλληλη λύση για το πρόβλημα. Ενδεδειγμένη λύση είτε σύμφωνη με τι αρχέ τη νομιμότητα, πάντοτε με τι αρχέ τη νομιμότητα είτε στα πλαίσια τη διακριτική ευχέρεια που πολλέ φορέ έχουν οι υπηρεσίε, να βρούμε την καλύτερη λύση. Ή ακόμη να διορθώσουμε και μια διαδικασία, ένα παραπάνω έγγραφο που μπορεί να ζητάει η υπηρεσία, κακό κατά τη γνώμη μα. Ε, τέτοιες περιπτώσεις. Η μείωση της γραφειοκρατίας. Δηλαδή. Η μείωση της γραφειοκρατίας που είναι ένα σημαντικό οπωσδήποτε ζήτημα. Πάντω, όπω μα αποκάλυψε ο κύριος Αγγελόπουλο, οι πολίτε δεν τον ξεχνούν έπειτα από την ομαλή κατάληξη μια αντιδικία ή την επίλυσή τη και τον ευχαριστούν για τη συμβολή του. Έχουμε πολλέ ευχαριστίες από πολίτε που έλυσαν το πρόβλημά του. Ε, ή από πολίτε οι οποίοι όχι μόνο που έλυσαν το πρόβλημά του, αλλά που, εν πάση περιπτώσει, είχαν μια απάντηση σε κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα λυθεί, ούτε είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία να ακολουθήσει αυτό που εμεί προτείνουμε, αλλά πολλέ φορέ ε, λύθηκαν ζητήματα με παρεμβάσει δικέ μα ε, και με ταχύτητα. Ο συμπαραστάτη του δημότη, ωστόσο, τόνισε ότι η μεταφορά του γραφείου του στη μοναστηρίου '93 από το Δημαρχείο έχει επίπτωση στην προσέλευση των πολιτών. Ενώ ο απολογισμό του έργου του θα παρουσιαστεί στην έκταξη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.